Η Τουρκία δεν πρόκειται ποτέ να εγκαταλείψει την ελευθερία του τύπου, δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την Κυριακή, στα πλαίσια του εορτασμού της ημέρας των εργαζόμενων δημοσιογράφων. Ως Τουρκία δεν πρόκειται να εγκαταλείψουμε ποτέ την ελευθεροτυπία, ούτε θα επιτρέψουμε ποτέ την εκμετάλλευση αυτής για προπαγάνδα κατά της χώρας μας, είτε από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό, δήλωσε ο Ερντογάν σε δήλωση που εξέδωσε το γραφείο τύπου της Προεδρίας. Πιστεύω ότι ο δίκαιος τύπος και οι δημοσιογράφοι μας έχουν τον ρόλο τους στην ενίσχυση της ειρήνης, της ομόνοιας και της εμπιστοσύνης στη χώρα μας και ότι θα εκπληρώσουν το καθήκον των έγκυρων πληροφοριών, λαμβάνοντας υπόψη τις ευαισθησίες του έθνους μας και θα συνεχίσουν να συμβάλλουν στη δημοκρατία μας. Ο Ερντογάν ευχαρίστησε επίσης τους δημοσιογράφους για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και κατά τη διάρκεια εξάπλωσης του COVID-19 στην Τουρκία. Το Διεθνές Όμως Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δήλωσε ότι η Τουρκία παραμένει πρώτη στη φυλάκιση δημοσιογράφων παγκοσμίως. Μέλη των τουρκικών μέσων ενημέρωσης αντιμετωπίζουν τακτικά διώξεις για αναφορές σε θέματα ευαίσθητα για την κυβέρνηση ή επειδή εκφράζουν απόψεις που θεωρούνται δυσμενείς από τις κρατικές αρχές. Δείτε ολόκληρη την είδηση στο mshd.gr. Κάντε like, εγγραφή και καμπανάκι για να μην χάνετε τις τελευταίες εξελίξεις.